χθες, όχι χθες, συγγνώμη, προχθές το Σάββατο είδαμε τον Ηρακλή να είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Για τους λόγους που προαναφέραμε δεν τα κατάφερε και φαντάζομαι άφησε πικρή γεύση σε όλο τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, πόσο μάλλον στον τεράστιο Νίκο Ατματζίδη που με χαρά τον είδα μετά από καιρό στο Καφταζόγλιο στα 89 του. Στα 89 του εκεί με το βοήθημα για να μπορεί να περπατά όρθιος και καμαρωτός. Πρόεδρε μου, την αγάπη μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Σε στεναχωρήσαμε πάλι. Ναι, ομολογώ ότι ήμουν άτυχος. Γιατί είναι μια ομάδα που μ' άρεσε, πραγματικά μ' άρεσε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχει ανάγκη από έναν τερματοφύλακα. Και τα δυο γκολ που φάγαμε, ναι, είχε ευθύνη ο τερματοφύλακας. Στο μεν πρώτο, ναι, μεν ήταν ωραίο γκολ, αλλά ήταν έξω. Ήταν εκτός θέσης, σωστά. Σωστά. Στο δεύτερο, εάν το δείτε, ήταν κρυμμένος πίσω από έναν αμυντικό μας παίκτη. Δηλαδή και στα δύο τέρματα ο τερματοφύλακας μας είχε πολύ ευθύνη. Η ομάδα κατά Ελλάδα είναι καλή ομάδα, είναι ωραία. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, είναι σκληρή και νομίζω ότι θα γίνει πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή. Πρόεδρε, αλλά μπορείς να δώσεις εξήγηση το γιατί μετά την αποβολή του Πλατανιά η ομάδα έμεινε πίσω, έκατσε και απλά έδιωχνε την μπάλα. Δεν ξέρω, μπορείς να δώσεις εξήγηση. Αυτό ήταν πράγματι, αυτό ήταν κάτι που απασχόλησε πολύ. Ενώ είχε παίχτη παραπάνω, ναι. Ενώ ήταν περισσότεροι παίκτες. Ενώ μπορούσαν να συνεχίσουν να παίζουν επιθετικά όπως έπρεπε, αυτοί μαζευτήκαν πίσω και τους δώσαν το γήπεδο. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος από τον προπονητή. Ο προπονητής βέβαια μετά το 2-1 πήγε να εξασφαλίσει το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να το εξασφαλίσεις όταν δίνεις όλο το γήπεδο στον αντίπαλο, ο οποίος αντίπαλος αρχίζει και παίζει όσο θέλει. Γιατί πράγματι μετά την αποβολή, αν είδατε ότι η αντίπαλος ομάδα είχε περισσότερο το γήπεδο αυτή στα χέρια. Στο μισό γήπεδο έπαιζε, ανεξήγητα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό που θέλει προσοχή μεγάλη. Η ομάδα είναι καλή. Βέβαια η ατυχία αυτή μας πήγε λίγο πίσω. Με μια νίκη θα ήμασταν στους 6. Ναι, γιατί η Κέρκυρα έχασε χθες και θα ήταν στους 6 διαφορά. Θα ήταν αλλιώς. Και οπότε μπορούσε να καλυφθεί πολύ πράγμα. Η Κέρκυρα από ποιον έχασε? Αντιπαναχαϊκή μες στην Πάτρα. 1-0. Μες 1-0. Τώρα είναι στους 8 η διαφορά από τη δεύτερη θέση. Έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο γύρο. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει. Εγώ την ομάδα που είδα μ' άρεσε η ομάδα. Mm-hmm. Τελικώς να πούμε ο τραυματισμός του Σέντερφορ είναι σοβαρός. Περιμένουμε, πρόεδρε. Περιμένουμε για τον Περόνε. Αλλά θέλει να πάρει και έναν ακόμα επιθετικό προπονητής στις μεταγραφές. Κάποιον ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Βρήκαν κανέναν καλό. Θα δούμε, θα δούμε. Κοιτάζει και την ισπανική αγορά γιατί την γνωρίζει καλά ο Ρόκα που είναι από εκεί, από την Ισπανία. Και θα δούμε. Αλλά τερματοφύλακα νομίζω το Βοσνιάδη δεν θα τον ξαναδούμε. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει τέτοια σοβαρά λάθη. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πήρε στο λαιμό του την ομάδα. Είναι κρίμα. Δηλαδή έπαιξε καλά η ομάδα, μια νίκη. Μαζεύτηκε και ο κόσμος αρκετός. Ναι. Μετά από τη νίκη του Βόλου. Ναι. Και όλα αυτά βλέπεις χαλάζουν. Και στον χρόνο που γίνεται, έτσι δεν μπορείς να αντιδράσεις μετά. Στις καθυστερήσεις δεν μπορείς να αντιδράσεις καθόλου. Δεν μπορείς να αντιδράσεις. Ο Νίκος Ατματζίδης όχι μόνο αντέχει, παρά αντέχει και ανεβαίνει και τα σκαλιά χωρίς βοήθεια και βλέπει τον αγαπημένο του Ηρακλή και δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι απουσίαζα από 2-3 παιχνίδια, ναι, και ο κόσμος ανησύχησε. Σου λέει είναι δυνατόν ο κ. Ατματζίδης να απουσιάζει, μήπως είναι ασθενής. Είναι αλήθεια ότι έχω κάποιο πρόβλημα με το γόνατό μου. Δεν είναι τίποτα αυτό για σας. Τίποτα αυτό δεν είναι. Δεν είναι τίποτα. Για πες μου, σε αυτή την εμφάνιση που ήταν σήμερα στο, ναι, στο Facebook. Μάθατε πρόεδρε και το Facebook, έτσι, το μάθατε. Τώρα το έμαθα, δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι κοινοποίησα το Σάββατο το απόγευμα μια φωτογραφία δική σας εκεί στα σκαλιά μπροστά. Ναι, ναι. Και έχει πάνω από 500 likes, είναι η αλήθεια, γιατί είστε πάρα 500, πολύ αγαπητός. Πάνω από 500 likes. Να τα σπάσουμε τα ρεκόρ, τι θα κάνουμε. Ένας είναι ο Νίκος ο Ατματζίδης.
Να ρωτήσω του κάτι, δηλαδή αν θέλουμε να το βρούμε, πώς θα το βρούμε εμείς? Δεν το βρήκατε μέσω του Δημήτρη που μιλήσαμε? Δεν το βρήκατε. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα ξανά να το βρείτε. Θα μιλήσουμε ξανά. Καλά. Καλά, Πρόεδρε, στα εκτός φέτος πήγατε κάπου? Γιατί θυμάμαι με τη σύζυγο παντού πηγαίνατε, σε όλα τα γήπεδα. Ναι, πήγαινα φέτος, δεν πήγα. Είχα το πρόβλημα με το γόνατο. Mm-hmm. Το οποίο δεν μ' άφησε έτσι να περπατώ όπως θέλω. Αλλά ελπίζω, ήταν συγκινητικό ότι όλοι οι φιλαθλοί ήρθαν να με βρούνε. Βεβαίως. Γιατί πολλοί στεναχωριόντανε ότι μήπως είναι τίποτα σοβαρό να λείπει ο πρόεδρος από τα τρία παιχνίδια. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που σας βλέπουμε. Και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ θα μιλήσουμε. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Yeah. Ευχαριστώ.